Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας, κάθε μέρα μια άλλη μέρα, εδώ στο δροσερό στούντιο του Αιγαίου TV. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Στέλνουμε τις ευχές μας όλους εσάς που παρακολουθείτε καθημερινά και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας κριτικές και ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αντευχόμαστε, είτε είσαστε εκεί μακριά, αλλά στους πολύ αγαπημένους ομογενείς στην Αυστραλία, στον Ντάρουιν, στην Αδελαίδα, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Πέρθ ή και οπουδήποτε αλλού, είτε είσαστε εδώ στο δωδεκανησιακό ή πανελλαδικό χώρο που πολλαπλασιόζομαστε καθημερινά, αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστούν, είτε βέβαια στην Αμερική. Ελάτε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές έχουμε αγγίξει, και είναι ο τομέας της υγείας, ο τομέας των φαρμάκων. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και θα συνδεθούμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Νικόλο Φουτούλη, αφού και στα τελευταία δημοσιεύματα αλλά και το τελευταίο καιρό και πάλι βλέπουμε να συζητείτε ότι άδεια είναι τα ράφια στα φαρμακεία σε νησιά, τη στιγμή που η τουριστική σεζόν πια έχει ξεκινήσει φυσικά για τα καλά και έχουμε πολλαπλασιαστεί με τους επισκέπτες που καθημερινώς έτσι ο αριθμός ανεβαίνει. Ο πρόεδρος κύριος Νικόλος Φουτούλης είναι μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλώς μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους, σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί φτάνεται μέχρι την μακρινή Αυστραλία. Τώρα που το λέτε, θέλω να σας πω ότι έγινε μία μέτρηση, ότι το Αιγαίο TV είναι ο πρώτος περιφερειακός σταθμός που στην Αυστραλία βλέπουν πάνω από 15.000 οικογένειες. Ναι, είναι πραγματικά να δώσουμε και τα χαιρετίσματα μας στην μακρινή Αυστραλία. Ωραία. Μέσω του σταθμού σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε πρόεδρε, αλλά ελάτε να δούμε εδώ την πραγματικότητα που όντως από το Πάσχα θα λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά μέσω των κρουαζιεροπλοίων, μέσω των επισκέψεων, η κίνηση στα νησιά μας. Είναι λοιπόν αντιφατικό να βλέπουμε ένα φαρμακευτικό σύλλογο δωδεκανήσου να προσπαθεί να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο έμπρακτα με 1.200 πράξεις και δράσεις, να προσπαθεί να τιμήσει τους φαρμακοποιούς, τους μοναδικούς κάποιων νησιών, να τους τονώσει το ηθικό, να κάνει τα πάντα, να μιλάμε πολύ συχνά για όλα αυτά τα οποία πράτεται, μετακινήστε, παρακολουθείτε, συνελεύσεις 1.200 και από την άλλη να βλέπει κανείς το δημοσίευμα άδεια τα ράφια των φαρμακείων σε νησιά. Ναι, μα δεν είναι τώρα. Τώρα δεν είναι εδώ. Από την αρχή της κρίσης είναι, κυρία Κουκαίνη, το πρόβλημα. Καλά το λέτε. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως το θέμα και από το σταθμό σας και από τους υπόλοιπους, από τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι γνωστό πια το πρόβλημα. Απλώς όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρετε, μεγαλώνει και η αναλγησία και η αδιαφορία των εμπλεκόμενων στα θέματα, στο φάρμακο. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγέλουμε τα γεγονότα αυτά. Βέβαια. Και να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι πια, έχουμε μοιράσει ένα φυλάδιο στα μέλη μας όπου αναφέρονται οι ελλείψεις των φαρμάκων και αυτό θα γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα όπου θα ενημερώνεται ο ΕΟΦ, το Υπουργείο και ο εισαγγελέας. Μάλιστα. Διότι θα πρέπει να τελειώσει πια η ιστορία. Προσέξτε να δείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα σημερινό. Ναι. Χρειαζόμασταν μια ένεση για να κάνει κάποιος ασθενής τη θεραπεία του. Ναι. Ακούστε τώρα, τι απάντησε η εταιρεία. Θα κοστολογήσω την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ενώ ο ασθενής το θέλει τώρα. Ο ασθενής το θέλει είναι τώρα. Πρέπει να συνεχίσει η θεραπεία του. Αύριο είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία. Μάλιστα. Η εταιρεία λοιπόν απαντάει, θα τιμολογήσω το φάρμακο την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Με το σκληρό και κανένας δεν συγκινείται. Και κανένας δεν συγκινείται. Λοιπόν, σας κάνω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι το τι παίζει. Mm-hmm. Το πόσο αδιάφοροι είναι όλοι, το πόσο, και ξεκινάω πάντα από την πολιτεία βέβαια, διότι αν έχει βάλει το φάρμακο στην ίδια κατηγορία που είναι όλα τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Θα το ξαναπώ
κατ' επανάληψη, το φάρμακο δεν είναι ένα εμπόρευμα. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει είναι να έχει πρόσβαση ο κάθε Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Τελεία και πάμε τώρα, και πάμε, κύριε Πρόεδρε, και στην περίπτωση του ακριτικού μας Καστελορίζου, όπου τόσα πράγματα προσπαθούμε να τονώσουμε, να δώσουμε έτσι πραγματικά ένα ιδιαίτερο συμβολισμό στο νησάκι μας εκεί. Και βεβαίως να πούμε ότι δεν διαθέτει φαρμακείο. Το αντιφατικό είναι αυτό που το οποίο λέτε, όχι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Το αντιφατικό είναι πραγματικά ορίζουμε το Καστελόριζο σημείο αναφοράς για την πατρίδα μας. Η άκρη της Δωδεκανήσου. Της πατρίδας μας, της Ευρώπης, αν θέλετε, μεγάλα λόγια και παχιά. Και από την και άλλη, εδώ για 10 χρόνια προσπαθεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος να ανοίξει ένα φαρμακείο με δικά του έξοδα. Ναι. Με δικά του έξοδα, θα το ξαναπώ να το καταλάβουμε όλοι. Ναι. Με λεφτά των φαρμακοποιών. Η πολιτεία τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να πάρει μια διυπουργική απόφαση σε ένα νόμο, το 3902 ή 04 του 2005, αν θυμάμαι καλά. Το στέλεχος, ο φαρμακοποιός του στρατού, ναι, να βγαίνει μετάθεση, αντί να υπηρετεί στη Ρόδο ή δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, mm-hmm, να βγαίνει μια απευθείας μετάθεση στο Καστελόριζο, όπου και θα δουλεύει ως υπεύθυνος φαρμακοποιός στο φαρμακείο. Μάλιστα. Ζητάμε πολλά, νομίζω. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Λοιπόν, ας αφήσουν όλοι αυτοί και αναφέρουν στους πολιτικούς όλες αυτές τις φανφάρες ότι το Καστελόριζο είναι το τελευταίο κομμάτι της πατρίδας μας, mm-hmm, και ας κάνουν επιτέλους τα αυτονόητα. Ας το αποδείξουν κιόλας. Ας το αποδείξουν, έτσι είναι. Γιατί το να μετακινείται κανείς... Γιατί τα λόγια είναι καλά, εντάξει, λόγους, τα λόγια τα λέμε. Ακριβώς, έτσι είναι. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή πώς σκέφτεστε, μια που όντως το συζητάμε τόσες φορές, τόσο συχνά, από την αρχή της κρίσης όλο αυτό το σχετικό φαινόμενο, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Πρόεδρε? Εννοείται για το θέμα του Καστελορίζου. Όχι μόνο του Καστελορίζου, γενικότερα. Οι ελλείψεις, όλα τα υπόλοιπα που μας έχετε πει με τις υπερβολικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων και στις εξαγωγές που είναι ανεξέλεκτες. Εξαγωγές το έχουμε καταγγείλει όχι μία, να σας πω τώρα χίλιες μία είναι λίγες. Ναι, ωραία, τι κάνουν γι' αυτό? Αφού το λέτε, αυτό δεν το πρέπει να το ρωτήσετε το σε μένα. Εγώ είμαι αυτός που το καταγγέλει. Ναι, γιατί λέω μήπως υπήρξε κάποια αντίδραση για να την καμία δραστοποιήσουμε. Απολύτως. Καμία, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, καμία απολύτως. Θα το ξαναπώ, όλα αυτά τα χρόνια από το 10 μέχρι και σήμερα, για να μην αδικήσω κανένα, ηρωνικά, ναι, το λέω, τίποτα. Ενώ θα μπορούσε εύκολα να καταπολεμήσει το φαινόμενο, έτσι? Θα μπορούσε λέξει, από τη στιγμή που είναι πλέον τώρα όλα ηλεκτρονικά και από τη στιγμή που υπάρχει το barcode, είναι το πιο εύκολο πράγμα να ελέγξουμε τις εξαγωγές. Το ερώτημα, κύριε Κουγιαίνη, είναι θέλουμε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουμε. Γιατί βολεύει πολύ. Το ερώτημα είναι ότι όταν μιλάμε για το πάρτι στο χώρο της υγείας, έχει τελειώσει? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Δεν απαντάω, δεν γνωρίζω. Πέστε το εσείς. Ναι. Το λέω εγώ, κύριε Πρόεδρε, και για να σας παραπέμψω και σε κάτι άλλο, γιατί φυσικά εγώ τώρα έχω και ένα προσωπικό θέμα που ήξερα κάτι που προέκυπτε μέσα από ένα οικογενειακό θέμα πριν από ένα μήνα, λέμε τώρα, 1,5. Και μιλάω για το Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν ήταν μια εβδομάδα να περάσει και ξέσπασε αυτό, το οποίο όλοι ξέρουμε, έτσι, με τις συλλήψεις που έγιναν. Τόσον και τόσον, με τα καρκινικά φάρμακα των καρκινοπαθών, ναι, με το σκάνδαλο σε εισαγωγικά, έτσι, είναι έτσι ακόμα υποδιερεύνηση. Και από ό,τι φαίνεται είναι κι άλλοι εμπλεκόμενοι, πολλοί κι άλλοι εμπλεκόμενοι. Μα τώρα τι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και αυτό ήταν αναμενόμενο και καθυστέρησε κιόλα. Να γιατί φωνάζαμε εμείς από την αρχή ότι θα πρέπει αυτά τα φάρμακα να μειωθούν, αυτά θα έπρεπε να μειωθούν, όχι τα άλλα. Διότι στα άλλα έχουμε μείωση τη τιμή των φαρμάκων που χορηγεί, ναι, αύξηση τη συμμετοχή εδώ και 8 χρόνια περίπου. Είπαμε λοιπόν ότι αυτά να δίδονται, τα υψηλού κόστου, τα λεγόμενα, μέσω των φαρμακείων. Διότι πρώτον θα έκανε οικονομία το κράτο. Και πώ θα έκανε οικονομία? Δεν θα πλήρωνε να έχει στόκ στα φαρμακεία του νοσοκομείου και του ΕΟΠΗ, mm-hmm,
θα τα παίρνανε μέσω των εξωτερικών φαρμακείων, όχι όμως με τις ηθίκες αυτές, τις οποίες όρισαν αυτοί. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα φάρμακα να υπάρχει ένα κέρδος 10 με 15% στο φαρμακείο για να ανταπεξέλθει, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα λειτουργικά του έξοδα. Τα 30 ευρώ που δίνουν ανασκεύασμα είναι λίγα. Και δυστυχώς δεν μπορούμε αυτές τις θήκες. Εάν όμως αλλάζαμε τους όρους συνεργασίας, το ελληνικό δημόσιο, η πολιτεία, το Υπουργείο θα είχε μια τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων. Χρημάτων, άλιστα. Γιατί επαναλαμβάνω, ούτε αυτά τα φαινόμενα θα υπήρχαν, διότι κανένας φαρμακοποιός ο ιδιώτης δεν θα επένδυε, θα έπαιρνε το φάρμακο που θα χρειαζόταν, δηλαδή ένα κουτί. Δεν θα έπρεπε να έχει στο νοσοκομείο 10, 15, 20, 30, 50 και δεν ξέρω πόσα, ναι, όσο στόκ. Τι να πούμε τώρα, πραγματικά είναι απίστευτο το ότι συμβαίνουν ακόμη ότι τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα είναι χώρα των θαυμάτων, αυτό να πούμε. Ναι, χώρα των θαυμάτων. Και ότι κάνει πάντα λάθος επιλογές. Εντάξει, και λάθος επιλογές, κύριε Πρόεδρε, αλλά τώρα αυτή την ώρα, επειδή τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη έτσι θα πορευτούμε και τα λοιπά, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Θα πρέπει κάποιοι να αντιδράσουν. Δεν λέω λάθος επιλογές και δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση. Πάντα κάνει λάθος επιλογές για να μην παρεξηγηθώ από κανένα. Διότι μακριά από μένα ο πολιτικός χρωματισμός, κανένας δεν θα χρωματίσει πολιτικά τον Σύλλογο, ούτε παραθρησκευτικά. Όχι βέβαια, αλλά αυτή μακριά στιγμή... από εμάς, για να είμαστε δίκαιοι, είναι πάντα κάνουμε λάθος επιλογές. Αυτή τη στιγμή όμως με και να φέρουμε πρώτα πρώτα στον εαυτό μου, έτσι, δηλαδή να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες μας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, κύριε Πρόεδρε, απλά είναι 8ος χρόνος από την εποχή της κρίσης, μας λέτε, μετράμε αρκετά χρόνια. Που κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, κάποια πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. Μας λέτε ακόμη ότι, και δεν ξέρω βέβαια, αν κινδύνεψαν και άνθρωποι οι οποίοι υπήρξε τέτοια καθυστέρηση 2 εβδομάδων τόσο για ένα εξειδικευμένο φάρμακο. Δεν το ξέρω αυτό. Πιθανότατα να έχει συμβεί. Σίγουρα υπάρχει κινδύνος, εάν κάποιος δεν... παίρνει τα φάρμακα του, αλλά φανταστείτε τώρα έναν νησιώτη απομονωμένο που σε πολλά νησιά δεν έχει φαρμακείο ή να έχει ένα φαρμακείο στην καλύτερη περίπτωση, να μην μπορεί ο φαρμακοποιός να βρει το φάρμακο αυτού του ανθρώπου. Αν τελικά το βρει, να του λένε σε μια εβδομάδα θα τιμολογήσω για να στο στείλω, φανταστείτε τη ψυχολογία. Εγώ δεν λέω ότι θα πάθει κάτι, ρε παιδί μου, άνθρωπος, αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο, ένα ηλικιωμένο, ένα γονέα που έχει το παιδί του το πρόβλημα, ας πούμε, και θα πρέπει να πάρει το φάρμακό του, σε ποια ψυχολογική κατάσταση θα είναι. Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, εντάξει, και πληροφορούμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι ακόμη και παυσίπονα κάποιες φορές λείπουν από φαρμακεία. Υπάρχουν ακόμα τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω το όνομα, υπάρχουν ελλείψεις και σε απλά φάρμακα. Αλλά ας προσπεράσουμε τα απλά και ας πάμε σε αυτά τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς πραγματικά. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ναι. Τι σκέφτεστε γι' αυτό? Σας είπα. Θα ενημερώσουμε τον ΕΟΦ πλέον με τις ελλείψεις αναφορικά. Θα αναφέρουμε την εταιρεία και το σκεύασμα δίπλα. Ναι. Θα υπογράψουν όλοι οι φαρμακοποιοί σε όλα τα 12 νησιά. Συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών της Καλύμνου και των υπόλοιπων νησιών, εάν θέλουν βέβαια, είναι προαιρετικό, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Από εκεί οι ενέργειες είναι να ενημερωθεί ο ΕΟΦ, να απαγορεύσει, όπως το έχει κάνει και κάποιες άλλες φορές, την εξαγωγή των συγκεκριμένων φαρμάκων, μήπως και... μήπως και καταφέρουμε να τα έχουμε στα φαρμακεία μας. Μακάρι. Επίσης, αλλά ήδη θα έπρεπε Υπουργείο... να υπάρχει ενδιαφέρον όλο αυτό τον καιρό. Ποιο? Όπου... ήδη θα έπρεπε να υπάρχει κάποια δηλαδή αντίδραση σε όλο αυτό το χρόνο που ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός, ο 12ανησιακός... Τι να κάνει, ακούστε το κάνουν λίγο, αυτό, δηλαδή το κάνουμε λένε, ό,τι μπορούμε, κάνουμε, δηλαδή να σας πω κάτι, τσακωνόμαστε κάθε μέρα. Θα ήθελα πραγματικά να έρθει κάποιος σε ένα φαρμακείο ή στο φαρμακείο μου, να κάτσει μία μέρα,
Δηλαδή πραγματικά το στρες και την ένταση που περνάμε για αυτά τα φάρμακα. Για αυτά εσείς, εσείς πρέπει να απολογηθείτε για όλο αυτό. Μα όχι, δεν είναι να σας πω κάτι. Όταν με παίρνει εμένα, ας πούμε, από ένα νησί, ο φαρμακοποιός και μου λέει δεν βρίσκω αυτό το φάρμακο. Μα όταν με παίρνει ο ασθενής, γιατί ξέρετε, σε μένα θα πάρουν οι περισσότεροι. Δεν θα πρέπει να φροντίσω να το έχει. Βεβαίως. Δεν θα πρέπει να ενδιαφερθούμε, δεν θα πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό να το έχει. Θα πρέπει, δεν είμαστε ανάλγητοι. Καταλαβαίνουμε τη δουλειά που κάνουμε, ξέρουμε τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι εμείς. Γιατί είτε τον γνωρίζουμε, είτε μας γνωρίζει. Στην εταιρεία, στην απρόσωπη, ανώνυμη εταιρεία, κανένας δεν ξέρει κανένα. Εμείς τους γνωρίζουμε και πάλι... Πολλές φορές είτε θα πρέπει να τους απειλήσουμε σε εισαγωγικά με την προσφυγή στον εισαγγελέα, είτε θα πρέπει να τους παρακαλέσουμε για να έχουμε το φάρμακο. Όμως πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα, πρέπει να τελειώσει. Έχει κουράσει. Έχει κουράσει πάρα πολύ. Και απορώ, έχει κουράσει όλους και έχει κουράσει το εξής γεγονός. Να μας λένε οι εταιρείες, μα εγώ στέλνω. Και οι αποθήκες και εμπλεκόμενοι, δηλαδή να μας λένε, μα δεν μου στέλνει η εταιρεία. Δηλαδή να ρίχνει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Και όταν τελικά καταφέρνουμε να μάθουμε τη σκληρή πραγματικότητα, βλέπουμε ότι φταίνε και οι δύο. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα το τελευταίο καιρό, τα 1-2 χρόνια, είναι και πολύ έντονη και πολύ συχνή η παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στα νησιά μας. Μικρά νησιά, μεγαλύτερα, αναπτυξιακό συνέδριο που προηγήθηκε κτλ. Όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι τους έχετε ενημερώσει. Τι λένε δηλαδή για όλα αυτά. Και για το θέμα του Καστελορίζου τους έχουμε ενημερώσει, για το θέμα των ελλείψεων τους έχουμε ενημερώσει και για το θέμα των λιγμένων φαρμάκων τους έχουμε ενημερώσει, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, κυρία Κουκιαίνη. Και επικίνδυνο. Και για το θέμα επίσης αυτών των αδιάθετων φαρμάκων που δεν έχουν λήξει, αλλά είναι εκατομμύρια ευρώ ανά την Ελλάδα, δηλαδή αυτά τα φάρμακα που μαζεύανε, προσέξτε να δείτε. Το υποτιθέμενο σκάνδαλο ακόμα δεν είναι, το λέω υποτιθέμενο γιατί δεν έχουμε, δεν έχει γίνει το δικαστήριο ακόμα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα φάρμακα λοιπόν που έρχονται οι καρκινοπαθείς και μας λένε έχουμε αυτά τα φάρμακα, τι να τα κάνουμε, θα μπορούσε να ξαναεπιστρέψουν στην πολιτεία με τον τρόπο που τους ζητάμε να γίνει. Όμως υπάρχει νομοθετικό κενό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τα κρατήσω για να τα επιστρέψω. Πρέπει να με καλύψει το Υπουργείο. Δηλαδή, εμείς τι τους είπαμε, τα φαρμακεία να είναι τα σημεία τα οποία θα μαζεύονται όλα αυτά τα φάρμακα, τα λιγμένα να φεύγουν για αποτέφρωση, τα σε ισχύ να διοχετεύονται ξανά είτε στις δομές του κράτους, είτε στα νοσοκομεία, παντού, είτε στους πολίτες, όποιος τα έχει ανάγκη. Για να μην πάνε χαμένα όλα αυτά τα φάρμακα υψηλού κόστους των καρκινοπαθών, διότι ένα από αυτά τα φάρμακα αγγίζει και τα 5.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, ένας άνθρωπος κάνει τη θεραπεία του, μετά φεύγει από τη ζωή, μένουν τα φάρμακα στο συγγενή, ο συγγενής δεν ξέρει τι θα τα κάνει. Μάλιστα. Τα αφήνει μέχρι να λήξουν, γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων τα έχει εκεί, διαφορετικά... Δεν πρέπει να ζητήσει όμως να πάει κάπου, σε ένα φαρμακοποιό, να πάει κάπου. Τι να τα κάνει ο φαρμακοποιός, κυρία Κουγιαίνη, θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχει πλαίσιο νόμου. Πρέπει να σπεύσουν σε τέτοια. Θα είναι παράνομος ο φαρμακοποιός εάν τα κρατήσει. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Άρα τάχιστα πρέπει να κοιτάξουν να βρουν τη φόρμουλα. Άρα εγώ θα προτιμούσα λοιπόν μια πολιτεία να ακούει λίγο παρακάτω αυτούς που ζουν το πρόβλημα και αυτούς που έχουν λύση για το πρόβλημα. Μάλιστα. Φανταστείτε να τους ζητάγαμε λεφτά. Τι θα είναι, θα μας είχαν πυροβολήσει, θα μας είχαν κρεμάσει, θα μας είχαν θέσει ως προαπαιτούμενο για τα να πάρουν τη δόση στα μνημόνια πάλι. Ναι, καταλαβαίνω. Το καταλάβατε. Όμως η υγεία, έτσι και το φάρμακο, είναι από τα πρωτεύοντα, τα οποία πρέπει ιδιαιτέρως να σκύψουν και να δώσουν λύσεις. Ήθεν, κυρία Κουκέλη. Ναι. Εμείς θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη στο Ευχαριστώ έργο σας. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Νικόλαος Φουτούλης. Καταλαβαίνετε, αγωνία και πρέπει να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και που δεν είναι στο χέρι του για να τα επιλύσει, γιατί θα το είχε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, προσφέρει σε πάρα πολλά επίπεδα και το έχει δείξει μέσα και από το κοινωνικό έργο του Φαρμακευτικού Συλλόγου και όχι μόνο, πολλαπλές δράσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο παρά μόνο γρήγορα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.